Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Πρεμιέρα σήμερα για τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς με πρώτο ακίνητο μία μεζονέτα 320 τετραγωνικών μέτρων στην Κηφισιά. Η τιμή της πρώτης προσφοράς ανέρχεται σε 699.000 ευρώ, ενώ μαζί της στο Σπυρί βγαίνουν δύο θέσεις στάθμευσης με τιμή 100.000 έκαστη. Συνολικά, με βάση τα στοιχεία που έχουν ήδη αναρτηθεί στο σύστημα, σήμερα θα πραγματοποιηθούν 10 ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί, οι οποίοι αφορούν τόσο ακίνητα όσο και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία και συγκεκριμένες μετοχές. Οι τράπεζες φαίνεται να τηρούν το άτυπο μορατόριο που έχουν συνάψει με την κυβέρνηση, σύμφωνα με το οποίο δεν θα εκπληστηριαστούν ακίνητα αξίας κάτω των 300.000 ευρώ. Έως το τέλος του έτους έχουν προγραμματιστεί να λάβουν χώρα 46 ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί, όμως ο αριθμός αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά, καθώς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα περιμένουν το σημερινό πρώτο τεστ, ώστε να βεβαιωθούν ότι η διαδικασία προχωρά ομαλά. Στις 20 με 21 Δεκεμβρίου θα πιστωθούν τελικά οι λογαριασμοί των δικαιούχων του κοινωνικού μερίσματος με μια μεγάλη πληρωμή, αμέσως μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία των αιτήσεων, ενώ συνεχίζεται για τέταρτη μέρα το φρενήρες ενδιαφέρον των πολιτών, όπως αποτυπώνεται στην πλατφόρμα κοινωνικόμέρισμα.gr. Μέχρι και χθες το βράδυ την είχαν επισκεφθεί περίπου 3,5 εκατομμύρια πολίτες. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση κοινωνικής ασφάλισης που διαχειρίζεται την πλατφόρμα διαμηνύει στους χρήστες που αντιμετώπισαν προβλήματα με τη σύνθεση του νοικοκυριού τους να μπουν ξανά στη πλατφόρμα και να υποβάλουν νέα αίτηση, καθώς διορθώθηκαν αρρυθμίες που αφορούσαν και σε δεδομένα της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Παρά τα συνεχόμενα μπρος-πίσω και τις εξαντλητικές καθυστερήσεις που παρατηρούνται από την πλευρά της πολιτείας στην δημιουργία θεσμικού πλαισίου για τα υδατοδρόμια, επενδυτές εμφανίζονται ακόμη πρόθυμοι να βάλουν χρήματα και μάλιστα αρκετά στην αγορά των υδροπλάνων, αλλά πάντα υπό προϋποθέσεις. Αυτό φαίνεται από την πρόσφατη πρόθεση της Petricor Capital Partners, εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων που εδρεύει στο Λονδίνο αλλά υπό ελληνική διαχείριση, να επενδύσει το ποσό των 250 εκατομμυρίων ευρώ για να χρηματοδοτήσει το πλάνο ανάπτυξης της Hellenic Seaplanes, το οποίο περιλαμβάνει την ανάπτυξη δικτύου υδατοδρομίων και την αγορά αμφίβιων υδροπλάνων, αρκεί βέβαια να υπάρξουν fast track διαδικασίες αδειοδότησης επένδυσης και να δεσμευτεί η κυβέρνηση ότι το νομοθετικό και φορολογικό πλαίσιο θα παραμείνουν σταθερά. Για να δούμε. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης με τον Γενικό Δικτυμόνα και μέσα 733,92 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 1,07%. Μεικτές τάσεις επικρατούν στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις, στο insider.gr.